Συντεταγμένα και με ψηλά το κεφάλι, οι αγρότες άρχισαν το πρωί να αποχωρούν από τον μπλόκο της Νίκαιας μετά από 23 ημέρες κινητοποιήσεων, δίνοντας όμως ραντεβού και πάλι στο δρόμο του αγώνα με άλλες μορφές, ώστε να πιέσουν, όπως λένε, την κυβέρνηση να αλλάξει την πολιτική της στον πρωτογενή τομέα. Αποχώρησε από την Νίκαια, συνεχίζεται ο αγώνας με άλλες μορφές. Θα πρέπει να δώσουμε μία απάντηση στην απαξίωση που έδωσε η κυβέρνηση στους αγρότες. Είναι δύσκολα τα πράγματα, οι αγρότες δεν μπορούν να καλλιεργήσουν. Εμείς θα συνεχίσουμε τον αγώνα έτσι ώστε όλοι μαζί να μπορέσουμε και να καλλιεργήσουμε τα χωράφια μας και βέβαια να ζήσουμε και όλοι οι κάτοικοι αυτής της χώρας να έχουν φθηνά αγροτικά προϊόντα. Ο αγώνας συνεχίζεται. Μετά από 23 μέρες αγώνα αποχωρούμε από τα μπλόκα, γεμάτη όμως οργή και απογοήτευση από την αναλγησία της κυβέρνησης. Ο αγώνας αυτή τη στιγμή αναστέλλεται, δεν τελειώνει. Αποχωρούμε, αλλά δεν υποχωρούμε. Σχεδιάζονται οι επόμενες κινήσεις μας. Σύντομα ξανά θα είμαστε στους δρόμους με πολύ περισσότερο κόσμο, γιατί τα αιτήματά μας είναι δίκαια, τα προβλήματα είναι καυτά και δεν έχουμε άλλο δρόμο παρά να συνεχίσουμε τον αγώνα. Το αγροτικό κίνημα, τους αγώνες δεν σταματάει ποτέ. Γυρνάμε πίσω στα χωριά μας, μιλάμε με τους αγρότες οι οποίοι δεν βγήκαν τις φετινές κινητοποιήσεις για τους δικούς τους λόγους. Οργανωνόμαστε, προσπαθούμε να μαζέψουμε κόσμο ώστε να πάμε σε άλλες μορφές αγώνα, όπως είναι ένα συλλαλητήριο στην Αθήνα, το οποίο θα ανακοινωθεί σε συνεννόηση με όλα τα μπλόκα της Ελλάδος σε πανελλαδικό επίπεδο την επόμενη εβδομάδα. Θα έχετε ανακοινώσεις. Γυρνάμε, προσπαθούμε, συνεχίζουμε ο αγώνας, γιατί το αγροτικό κίνημα έχει τεράστια προβλήματα και έχει προβλήματα τα οποία θα πρέπει να επιλυθούν ώστε να έχουν μέλλον οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι στη χώρα μας. Με τα μπλόκα οι αγρότες πέτυχαν τη δέσμευση της κυβέρνησης ότι θα συνεχιστεί η μείωση της ρήτρας αναπροσαρμογής στο ρεύμα για το διάστημα Απριλίου-Οκτωβρίου. Εκδόθηκαν νέα μειωμένα τιμολόγια λογαριασμών από την ΔΕΗ για την περίοδο Αυγούστου-Δεκεμβρίου, ενώ δόθηκαν επιπλέον χρήματα για τη στήριξη των κτηνοτρόφων, όμως δεν κατάφεραν να πάρουν τελικά αυτό που ζήτησαν για το πετρέλαιο, παρά τα 10 εκατομμύρια επιπλέον που δόθηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών.